Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα είναι Παρασκευή, 8 Ιουνίου. Παρακολουθείτε το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ionian Channel. Πάμε τώρα αμέσως να δούμε αναλυτικά όλη την επικαιρότητα από τη Ζάκυνθο και τα υπόλοιπα νησιά της περιφερειάς μας. Πρώτα η ασφάλειά σας. Ασφάλειες αυτοκινήτων τώρα από 96 ευρώ το εξάμηνο. Εμπιστευτείτε μας. Ασφάλειες Λιβάνι. Να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με την πολιτική επικαιρότητα. Εντείνει τους προεκλογικούς στις ρυθμούς και η τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας, αφού στο νησί από σήμερα το βράδυ θα βρίσκεται ο πρώην υπουργός, υποψήφιος βουλευτής στη Β' Αθήνας και τομεάρχης εξωτερικών του κόμματος, Πάνος Παναγιωτόπουλος. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος, εκτός από τις προγραμματισμένες συναντήσεις που έχει στο νησί, θα προεδρεύσει σε σύσκεψη της νομαρχιακής συνέλευσης του κόμματος το βράδυ της Κυριακής. Τη Ζάκυνθο θα επισκεφθεί στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας της Νέας Δημοκρατίας ο υποψήφιος βουλευτής της Β' Αθηνών του κόμματος και τομεάρχης εξωτερικών Πάνος Παναγιωτόπουλος. Ο κ. Παναγιωτόπουλος θα έχει συναντήσεις με τα στελέχη και τους υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας στο νησί, ενώ το βράδυ της Κυριακής θα προεδρεύσει στη συγκέντρωση της νομαρχιακής συνδιάσκεψης του κόμματος στην έδωσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Δικητήριο. Θα επισκεφθεί την ΟΔΕ που θα έχει συνάντηση στις 10 η ώρα, που θα έχει συνάντηση με τους υποψήφιους βουλευτές σε μία μίνι συνεδρίαση γνωριμίας, θα έλεγα, και με τα μέλη της ΝΟΜΕΚΕ. Να μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον γνωστό δημοσιογράφο της ΕΡΤ και υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Διονύση Μποτόνη. Κύριε Μποτόνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία, καλησπέρα. Λοιπόν, θεωρήσαμε σκόπιμο να μιλήσουμε σήμερα. Έχουμε πολύ μεγάλες εξελίξεις στην πολιτική και επειδή συμπίπτουν και με τη δημοσιογραφία και όσα γίνανε στο πλατό του Αντένα χθες με τον κύριο Κασιδιάρη και την κυρία Κανέλη, θα θέλαμε ένα σχόλιο από την εμπειρία που έχετε τόσα χρόνια στο επάγγελμα και γενικά πώς είδατε όλη την κατάσταση αυτή να εκτελήσετε χθες. Τι να σου πω, ότι είμαστε υπερήφανοι για αυτό που έγινε χθες, δεν είμαστε. Όλα τα πράγματα οδηγούνται στις χειροδικίες, όταν υπάρχει αυτοδικία, όταν έχουμε φαινόμενα βίας. Αυτά δεν νομίζω ότι κανένας δεν χαίρεται για αυτό. Κανένας. Νομίζω και οι ίδιοι της Χρυσής Αυγής δεν νομίζω ότι χαίρουν για αυτά τα γεγονότα. Πρέπει να μείνουν μακριά, όχι μόνο από τα τηλεοπτικά πλατό, αλλά από την καθημερινή μας ζωή. Βλέπετε τι γίνεται γύρω μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπετε την εγκληματικότητα, βλέπετε τι γίνεται καθημερινά πραγματικά. Όλα αυτά τα φαινόμενα έχουν δημιουργήσει, μη τι άλλο, όχι μόνο φόβο στους πολίτες, αλλά και πραγματικά θα λέγαμε έτσι μία στενοχώρια. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Αφήνουμε την πολιτική κατά μέρους και να περάσουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Συνελήφθη ο 64χρονος Σιμεδαπός, που όπως όλα δείχνουν είναι ο υπεύθυνος για τη δολοφονία του Διονύση Ρουκανά. Σε βάρος του 64χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράνομη οπλοχρησία. Εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτονία του 48χρονου Διονύση Ρουκανά από τον Άγιο Δημήτριο, με όλη την κοινωνία της Ζακύνθου συγκλονισμένη να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Συγκεκριμένα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 64χρονου Ημεδαπού, ο οποίος συνελήφθη κατόπιν εντάλματος στον ακριτή Ζακύνθου. Ο 48χρονος εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Δευτέρας στο Σαρακινάδο και οι διοκτικές αρχές έφτασαν στα ίχνη του δράστη, αξιοποιώντας πολλές από τις μαρτυρίες που είχαν στη διάθεσή τους από τις καταθέσεις που ακολούθησαν. Στο στόχαστρο διαρρηκτών βρέθηκε το δεύτερο λύκειο στην Παναγούλα. Στο χώρο διαπιστώθηκε σήμερα το πρωί ότι είχε διαρριχθεί το κηλικείο, ενώ από αίθουσα με εξοπλισμό έλειπε ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής. Οι δράστες προκάλεσαν αρκετές ζημίες στο σχολείο, αφού έσπασαν αλουμινένια παράθυρα, ενώ έκοψαν μέχρι και σιδερένια κάγκελα. Δεν έχουν τέλος οι επιθέσεις διαρρηκτών στα σχολεία της Ζακύνθου, αφού όπως διαπιστώθηκε το πρωί της Παρασκευής, θύμα επίθεσης έπεσε και το δεύτερο λύκειο στην Παναγούλα. Στο στόχαστρο των δραστών μπήκε το κηλικείο, από όπου εκλάπησαν χρήματα και τρόφιμα, αλλά και η αίθουσα του Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών, από όπου έκανε φτερά ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής. Γύρω στις 8 παρα 10 που ήρθα, είδα συνταμιακή μηχανή, τα χαρτιά όλα, τα ντουλάπια όλα, πεταμένα όλα γύρω-γύρω. Και να αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα, δυνατότητες ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού έχει και η Ζάκυνθος, ανεξάρτητα των λιμενικών υποδομών της, με βάση τα όσα στοιχεία αναφέρθηκαν σε διεθνές φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με θέμα τις κουραζιέρες και την ανάπτυξή τους. Από την πλευρά του Δήμου Ζακυνθίων συμμετείχε ο υπεύθυνος προγραμματισμού Διονύσης Μίλεσης.
με πολύ πλούσιες εμπειρίες για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στη Ζάκυνθο και την ένταξη του νησιού στα προγράμματα που αναπτύσσουν διάφορες εταιρείες, επέστρεψε στο νησί ο υπεύθυνος προγραμματισμού του Δήμου Διονύσης Μίλεσης, που συμμετείχε σε διεθνές φόρουμ για το συγκεκριμένο σκοπό στην Αθήνα. Στο φόρουμ συμμετείχαν εκπρόσωποι από πολλά λιμάνια της χώρας και άλλων χωρών που αποτελούν σταθμούς στα προγράμματα των κρουαζιερόπλοιων και όπως τονίστηκε, η ύπαρξη των υποδομών για την πρόσθεση των συγκεκριμένων πλοίων σε κάθε περιοχή δεν αποτελεί το Α και το Ω για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας. Από το πρώτο που ξεκινάει είναι από τη ζήτηση του πελάτη για κάποιους προορισμούς. Αυτό έχει σχέση με το κατά πόσον ένας προορισμός έχει δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες, έτσι ο πελάτης από μόνος του να ζητάει να επιλέξει έναν προορισμό, π.χ. τη Ζάκυνθο σε συγκεκριμένη περίπτωση, για να είναι μέσα στο σχέδιο κρουαζιέρας το οποίο θα επιλέξει. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων ατομικών δικαιωμάτων των παραγωγών στον ΕΠΚΕΠΕ. Επίσης, όπως ανακοίνωσε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, την ερχόμενη εβδομάδα θα εξεταστεί ο τρόπος αποπληρωμής του υπόλοιπου 50% της σταφίδας που αγόρασε η οργάνωση από τους παραγωγούς. Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκέντρωσης των ατομικών δικαιωμάτων των παραγωγών βρίσκεται η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται και από τον πρόεδρό της, Αντώνη Αντίοχο. Όπως επισημαίνει η διοίκηση της συνεταιριστικής οργάνωσης, όσο το σύστημα υποδοχής των αιτήσεων των παραγωγών μένει ανοιχτό από τον ΟΠΚΕΠΕ, η Ένωση θα υλοποιεί τη συγκεκριμένη διαδικασία, σημειώνοντας ωστόσο ότι παραμένουν ελάχιστοι που μέχρι και σήμερα δεν έχουν καταθέσει αιτήσεις. Ελάχιστες περιπτώσεις είναι ακόμα. Το κρατάμε ανοιχτό όσο νόμος μας το δίνει αυτό το δικαίωμα. Με εντατικούς ρυθμούς προχωράει η προετοιμασία του τμήματος εκλογών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου για την αναμέτρηση της 17ης Ιουνίου. Όπως ανακοινώθηκε, τα τμήματα και οι εκλογές παραμένουν οι ίδια με τις εκλογές της 6ης Μάη. Στην τελική ευθεία βρίσκεται το τμήμα εκλογών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου για την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής αναμέτρησης της 17ης Ιουνίου. Στην υπηρεσία έχουν φτάσει όλα τα απαραίτητα υλικά για τη διαδικασία, τα οποία θα διατεθούν στο Δήμο και από εκεί θα μοιραστούν στα εκλογικά τμήματα, ενώ ήδη τα κόμματα καταθέτουν τα ψηφοδέλτιά τους. Όπως γνωρίζετε, έχει μείνει πολύ λίγος καιρός ακόμα. Εμείς βρισκόμαστε προς το τέλος της προετοιμασίας. Έχει έρθει το εκλογικό υλικό από το Υπουργείο. Έχουμε επεξεργαστεί. Στα μέτρα που πρέπει να πάρει ο Δήμος για την αντιμετώπιση οποιοδήποτε προβλήματος από πυρκαγιές ήταν αφιερωμένη η σύσκεψη εργασίας που πραγματοποίησε η Δημοτική Αρχή. Αποφασίστηκε να υπάρχουν πάντα διαθέσιμες προς την πυροσβεστική δύο υδροφόρες και να υλοποιηθούν όσα έργα είναι δυνατόν να γίνουν με βάση τα οικονομικά του Δήμου. Συνάντηση εργασίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων που μπορεί να προκληθούν στο νησί από την ύπαρξη δασικών πυρκαγιών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πραγματοποίησαν σήμερα στελέχη της Δημοτικής Αρχής. Επιτάπητος στέθηκαν τα αιτήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τη διάθεση οχημάτων αλλά και για την πραγματοποίηση έργων που θα διευκολύνουν την αντιμετώπιση οποιοδήποτε συμβάντος σε όποιο σημείο του νησιού και αν εκδηλωθεί κάτι τέτοιο. Όπως γνωρίζετε, αντιμετωπίζουν σοβαρότατα τα προβλήματα οικονομικά και σε αυτό το κομμάτι. Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή και η συμβολή της ΔΕΙΑΣ, ώστε να ξεπεράσουμε κάποια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζαμε. Εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος θα πραγματοποιήσει αύριο το απόγευμα στις εγκαταστάσεις της Ιχέν Ζακύνθου. Εκδήλωση που θα είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου θα πραγματοποιήσει το Σάββατο η Ιχέν Ζακύνθου στις εγκαταστάσεις της, προσκαλώντας τους φίλους και τα μέλη της να συμμετέχουν. Η 5 Ιουνίου είναι αφιερωμένη παγκόσμια στο περιβάλλον. Το περιβάλλον το οποίο πρέπει να σεβόμαστε και να αγαπάμε.